Καλημέρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλημέρα από την Αγία Σοφιά. Από το σπίτι μας στο Πατρικό. Σήμερα ξεκινάμε κάπως αλλιώς το βίντεο. Με ένα πολύ όμορφο θέαμα. Με τα παράθυρα της Αγίας Σοφιάς. Βλέπουμε τα δύο πρώτα παράθυρα του ναού. Το οποίο είναι στην ανατολική πλευρά. Τα βλέπουμε εδώ. Είναι ήδη εντυπωσιακό. Μαγικό, πραγματικά. Μπορούμε να φανταστούμε πώς θα είναι όλο το γήπεδο περιμετρικά με αυτά τα παράθυρα. Βλέπουμε ότι δεξιά έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για το τρίτο και από ό,τι φαίνεται θα είναι από κολόνα σε κολόνα 4. Στον αγωνιστικό χώρο βλέπουμε πληθώρα εργασιών. Από κερκίδες που τοποθετούνται στο κάτω διάζωμα του δυτικού τομέα. Στις εργασίες που πραγματοποιούνται για τη συναρμολόγηση των πύργων που θα στηθούν σε συγκεκριμένα σημεία του αγωνιστικού χώρου και των εξεδρών του γηπέδου για να αρχίσει να γίνεται συναρμολόγηση του στεγάστου, τα τμήματα του οποίου θα έρχονται τμηματικά. Βλέπουμε εδώ έναν από τους πύργους συναρμολογημένο. Άλλος ένας πύργος εδώ, πολύ μεγαλύτερος. Το σπίτι μας στο Πατρικό, η Αγιά Σοφιά μας. Πάμε να δούμε την πορεία των έργων. Νοτιοδυτικό πέταλο. Εργασίες στα δοκάρια και στα τμήματα των κερκιδοφόρων του πάνω διαζώματος. Από την άλλη πλευρά, στον πεζόδρομο, γίνεται σκυροδέτηση, θα τη δούμε αργότερα. Η δοκός καλουπώνεται σε τμήμα του δυτικού τομέα. Οι κερκίδες μπαίνανε χθες στο κάτω διάζωμα. Στο αγωνιστικό χώρο είδαμε ότι γίνεται εργασία συναρμολόγησης των πύργων. Συνεχίζουμε την περιμετρική μας βόλτα και φτάνουμε στο νότιο ανατολικό πέταλο. Βρίσκεται στη φάση των καλουπωμάτων της οροφής του πρώτου επιπέδου. Και κατευθυνόμαστε προς τον τέταρτο πυλώνα.
συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο σπίτι μας, στο Πατρικό. Και εδώ βλέπουμε το ξεκάλυπωμα τμήματος του πυλώνα. Βλέπουμε ότι ο γερανός κατεβάζει ένα τμήμα από τα καλούπια. Το τμήμα του τέταρτου πυλώνα που έχει ξεκινήσει το ξεκαλούπωμα. Είδαμε νωρίτερα και το νότιο τομέα ανάμεσα στα δύο πέταλα. Και τώρα βρισκόμαστε στο νότιο-δυτικό πέταλο, όπου βλέπουμε ότι είναι καλουπωμένο από εδώ τα δοκάρια και τα τμήματα των κερκιδοφόρων του πάνω διαζώματος. Και από την άλλη πλευρά γίνεται η σκηνοθέτηση των δοκαριών και φυσικά και του τμήματος των κερκιδοφόρων του πάνω διαζώματος. Να ρέει το τσιμέντο στα Φιλαδέλφια. Και αφού είδαμε πριν από λίγο τα τμήματα των κερκίδων που τοποθετήθηκαν χθες στο κάτω διάζωμα στον δυτικό τομέα, εδώ βλέπουμε τους πύργους που συναρμολογούνται στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην Αγία Σοφιά. Και εδώ βλέπουμε τα παράθυρα, τα δύο πρώτα παράθυρα που φτιάχτηκαν ανάμεσα στις κερκίδες του πάνω διαζώματος και στη Δοκό, στον ανατολικό τομέα της Αγίας Σοφιάς.
από μια άλλη οπτική γωνία οι πύργοι που συναρμολογούνται για να τοποθετηθούν στην πορεία και να στηρίξουν τη συναρμολόγηση του στεγάστρου. Ο νοτιοδυτικός τομέας, όπου βλέπουμε την σκυροδέτηση που πραγματοποιείται σήμερα στα δοκάρια και σε τμήματα των κερκιδοφόρων του πάνω διαζώματος. Εδώ βλέπουμε από λίγο πιο κοντά τους κερκιδοφόρους του πάνω διαζώματος που σκυροδετούνται. Μόλις πριν από λίγο έφτασε άλλο ένα φορτηγό με εξαρτήματα για τους πύργους. Αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη συναρμολόγηση των πύργων από την Ιταλική εταιρεία στον αγωνιστικό χώρο της Αγίας Σοφιάς. Στο βάθος βλέπουμε ένα σημείο που δεν υπάρχουν κερκίδες. Εκεί θα τοποθετηθεί ένας από αυτούς τους πύργους. Δεν χορταίνουμε να τα βλέπουμε και είναι μόνο δύο. Φανταζόμαστε πώς θα είναι όταν δημιουργηθούν όλα περιμετρικά του ναού. Μαγεία. Η φαντασία οργιάζει πώς θα είναι. Εδώ βλέπουμε το νότιο-ανατολικό πέταλο από τη μία πλευρά του πυλώνα. Ο οποίος έχει αρχίσει και ξεκαλουπώνεται. Από την άλλη τώρα πλευρά του πυλώνα, όπου βλέπουμε το νότιο ανατολικό πέταλο, στο βάθος η σκυροδέτηση στις κολόνες και στους κερκιδοφόρους του πάνω διαζώματος στο νότιο-δυτικό πέταλο.
πάμε να κάνουμε άλλη μια περιμετρική βόλτα στην Αγία Σοφιά. Ο τέταρτος πυλώνας. Το νοτιοανατολικό πέταλο. Εργασίες συναρμολόγησης των πύργων στον αγωνιστικό χώρο της Αγίας Σοφιάς. Και στο νότιο δυτικό πέταλο, στο οποίο γίνεται η σκυροδέτηση σε τμήματα των κερκιδοφόρων του πανοδιαζώματος και στα δοκάρια. Από την Ηλιόλου στη Νέα Φιλαδέλφεια, από την πεντάμορφη Αγία Σοφιά, να είστε όλοι και όλες καλά. Από το σπίτι μας στον Πατρικό, για χαρά αδελφιά. Αϊκάρα για πάντα.